κλίκερ, το είδατε! Γεια σου μπροκολόκο, καλώς ήρθες στο κανάλι, είμαι ο Μίστα και σήμερα θα κάνουμε reaction στο καινούριο trailer που μόλις έσκασε από HBO για το Last of Us, τη σειρά, την live action σειρά, παιδιά, από το Last of Us. Είμαι τόσο χαϊπαρισμένος, ξέρετε πως λατρεύω αυτό το παιχνίδι μέχρι τέρμα και θέλω πάρα πολύ να το μοιραστώ μαζί σας αυτό και πάμε κατευθείαν χωρίς άλλη καθυστέρηση να δούμε το reaction. Αν σας αρέσουν τα reaction video μας, τα live stream μας κάθε Σάββατο στις 6 κλπ, κάντε ένα subscribe, χτυπήστε το καμπανάκι και κάντε like σε αυτό το βίντεο ή dislike ή και αφήστε και ένα σχόλιο, ένα emoji, κάτι που σας αρέσει, έτσι να βοηθήσετε λίγο στον αλγόριθμο να τον μπουστάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά μου και πάμε να δούμε κατευθείαν το βίντεο. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή, φύγαμε. The roses have faded, there's frost at my door. Θα κατεβάσω λίγο τη μουσική γιατί θα φάμε copyright. When you're in the darkness, γελί. Ωχ, Θεέ μου. Είδατε τι σκηνή ήταν αυτή! Κλίκερ! Ανατρίχιασα παιδί, δεν είμαι καλά. Ο Μπιλ! Παιδιά, είναι σαν το παιχνίδι! Το κλίκερ, το είδατε! Έπος, 2023, έπος. Ίσως η σειρά που θα επιτέλους θα κάνει ένα gaming adaptation επιτυχία. Πάντα ό,τι προσπαθούν να κάνουν από games σε ταινίες, ας πούμε, αποτυχάνει. Εγώ πάντα το έλεγα, ήμουν υποστηρικτής ότι τα game δεν μπορούν να γίνουν ταινίες, θα γίνουν καλύτερα σειρές γιατί έχουν πιο πολύ χρόνο να πούνε μια ιστορία η οποία είναι 20, 30, 40 ώρες. Τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα που είδαμε, μην τρελαθούμε, είναι εκπληκτικό, έτσι, πανέμορφο. Είδατε τη σκηνή με το κτίριο. Πάμε να το αναλύσουμε. Τι κάθομαι, πάμε να το αναλύσουμε. Δε. Έχω τρελαθεί. Είναι πανέμορφο το που είδαμε. Ξεκινάμε. Εδώ πέρα είναι η αρχή, ας πούμε. Εκεί πέρα που είναι όταν ξεκινάει, μετά από 20 χρόνια που λέει. Λογικά. Εφόσον είχε πεθάνει η κόρη του. Εδώ πέρα αυτό λογικά είναι αυτός που είχε πιάσει. Νάτο, εδώ που θέλει να κάνουν smuggle την Έλλη. Νάτο, εδώ πέρα αυτό το σκηνικό το θυμόμαστε με το κτίριο. Δείτε εδώ, δείτε πόσο όμορφο είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, έτσι. Ο Πέντρο είναι, μου αρέσει πάρα πολύ, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίος, δεν ξέρω. Η Έλλη τώρα λίγο ακόμα θέλει να με πείσει. Θέλω να δω, πώς θα παίξει. Αλλά πιστεύω και αυτή η ηθοποιός είναι καλή, θα παίξει καλά. Να το, εδώ, ο ήχος του, τον κλίκερ, Εδώ είμαστε. Παιδιά, λατρεύω το Πέντρο. Φαίνεται πάρα πολύ καλό, έτσι. Πάρα πολύ καλό. Να, αυτό ήταν από το τέτοιο, από το DLC. Λογικά θα είναι flashbacks, να το. Αυτός πρέπει να είναι ο Μπιλ, εδώ πάνω. Ωχ, Θεέ μου, να το, αυτό πρέπει να ήταν στην αρχή που ήταν, που πήρε την κόρη του, πάνε να ξεφύγουνε. Και τον αδερφό του. Το κλίκερ, δείτε το κλίκερ. Το κλίκερ, δείτε εδώ τι... Δείτε πόσο ωραίο το φτιάξανε. Πόσο συχαμένα ωραίο το φτιάξανε. Συχαμένα ωραίο, έτσι.
Χριστ... Ρε, θα... Ρε... Το τρέλερ ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήθελα βέβαια να τους ακούσω λίγο να μιλάνε, αλλά και πάλι το clicker ήταν εκπληκτικό. Οι εικόνες, το, πώς το, λένε, το environment, όλα ήταν τόσο όμορφα. Όπως πιστά στο παιχνίδι δηλαδή, και θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό. Ο Πέντρο πιστεύω είναι σίγουρα είναι ηθοποιάρα, θα παίξει πολύ καλά. Τη μικρή θα δούμε, θα τους λέω έχω λίγο ακόμα. Αλλά θέλω να δω να. Να παίζει και αυτή, αλλά πιστεύω ότι θα τα καταφέρει, γιατί φαίνεται καλά, φαίνεται ok, φαίνεται πολύ καλά ότι στέκεται στο ρόλο αυτό, τουλάχιστον στο τρέιλερ. Και θέλω να ακούσω πάρα πολύ την άποψή σας. Είστε χαϊπαρισμένοι, θα το δείτε, δεν θα το δείτε, δεν θα σας αρέσει. Πείτε μου όλες τις απόψεις κάτω να βοηθήσουμε, να σας ζητήσουμε. Και αν δεν ξέρετε να πείτε, αφήστε ένα emoji, βοηθάει πάρα πολύ στον αλγόριθμο. Κάντε subscribe, χτυπήστε καμπανάκι και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Game on!